Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, φτάνω στο τέλος. Οι πολιτικές διώξεις σας δεν θα καταλήξουν πουθενά. Είναι όμως βέβαιο ότι για τον τόπο μας, σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνούμε, αποτελούν μια ανεπίτρεπτη πολυτέλεια. Προσθέτεται ένα επιπλέον παράγοντα διαίρεσης του λαού την ώρα που τα εθνικά θέματα και η οικονομία βρίσκονται σε κατάσταση τραγική και οδηγούνται ολοταχώς προς το αδιέξοδο. Τι θα σας ωφελήσει να κερδίσετε, αν κερδίσετε πρόσκαιρες εντυπώσεις, όταν η οικονομία οδηγείται με μαθηματική βεβαιότητα σε κατάρρευση? Το πρόβλημα δεν είναι σήμερα αν θα υποτιμηθεί η δραχμή. Αυτό είναι το λιγότερο κακό. Το τραγικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι δεν αντέχει τα βάρη και τα ελλείμματα. Ότι δεν είναι μακριά η στιγμή που η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να δανειστεί και θα καταφύγει ηκέτη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα του κυρίου Παπανδρέου θα έχει την τύχη της Τουρκίας, της κυρίας Τσιλέρ. Ο ελληνικός λαός δεν πίστεψε όσα του είπαμε τον περασμένο Οκτώβριο. Πίστεψε εσάς και την πολιτική σας σήμερα πληρώνει. Τι θα σας ωφελήσει να λασπολογήσετε για λίγες εβδομάδες τους αντιπάλους σας, όταν μετά τις ευρωεκλογές θα παρουσιαστούν σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια τα διέξοδα από την πολιτική που ακολουθήσατε στα Σκόπια? Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι πετώντας σήμερα λάσπη, και αυτό είναι το θέμα, θα εμποδίσετε τον ελληνικό λαό να συνειδητοποιήσει ότι όλα όσα είχαμε πει προεκλογικά ήταν σωστά και ότι η πολιτική την οποία εσείς προτείνετε οδηγεί σήμερα την Ελλάδα στην καταστροφή. Κάνετε λάθος, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Οι διώξεις σας είναι πολιτικά και ηθικά χωρίς προοπτική. Το μόνο που θα επιτύχουν είναι να βάλουν ένα ακόμα αγκάθι στην ενότητα του ελληνικού λαού, που τους επόμενους κρίσιμους μήνες, όταν θα έχει έρθει η ώρα της αλήθειας, ενότητας που τότε θα είναι όσο ποτέ αναγκαία, αν θέλουμε η πατρίδα μας να βρει τη δύναμη να σταθεί και πάλι όρθια και να ξαναρχίσει την επώδυνη μακριά προσπάθεια για την αναβίωση, για την άνοδο, για να βγει από την κρίση που έρχεται.